Ο κ. Κατσίκης έκανε μια δήλωση που έδωσε τροφή απέναντι. Κοιτάξτε, ο κ. Κατσίκης με αυτό το οποίο εξτόμησε σίγουρα δεν εκπροσωπεί τους 300 της Βουλής, σίγουρα δεν εκπροσωπεί τους 154 της συγκυβέρνησης και σίγουρα δεν εκπροσωπεί και τους 9 των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Εξού και υπήρχαν οι ανάλογες αποστάσεις από όλες τις πλευρές και εξού και ο κύριος Κατσίκης εκ των υστέρων κοίταξε να προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού να ανασκευάσει εκείνο το οποίο αρχικά είπε. Αρκεί μια συγγνώμη σε αυτές τις περιπτώσεις, για ανασκευή. Βέβαια η ζημιά είχε ήδη γίνει, γιατί πρώτος και καλύτερος σφύριξε την έναρξη του πάρτι ο ίδιος ο Sky, το κανάλι το στο οποίο φιλοξενήθηκε και ο Κατσίκης και η δήλωση την οποία έκανε. Εντάξει, δεν φταίει ο Sky όμως. Μετά πήρε, σίγουρα φταίει ο Sky. Πάντως πάνω σε αυτό θα σας πω κάτι και αυτό είναι ένα, ίσως η βασική μου τοποθέτηση. Μετά πήρε την μπάλα η Χουργέτ και έγινε εκείνο το οποίο ήταν αναμενόμενο να ακολουθήσει. Σαφώς και δεν συμφωνεί κανένας μας από πουθενά με οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση. Μιλάμε για δύο ανομοιογενή ζητήματα των δύο στρατιωτών που σε ένα ελάσσονο σημασίας μεθοριακό συμβάν συνελήφθησαν και τώρα η Τουρκία το αναγάγει σε μείζον ζήτημα ανατολίτικου παζαριού. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους 8 ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν καταφύγιο, βρήκαν καταφύγιο και ζητούν άσυλο από την Ελλάδα, ισχυριζόμενοι ότι διώκονται και ότι δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Η Τουρκία τους ζητάει πίσω. Η Τουρκία είναι η γνωστή Τουρκία σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιοσύνης. Τα έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Εντελώς ξένα και ανώμια ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που μου είπατε εσείς, ότι μα δεν ήταν φυσιολογικό και ο Sky και τα λοιπά να του κάνουν θέμα. Εγώ να σας πω κάτι, σας λέω ναι. Βέβαια, μέσω ενημέρωσης. Βέβαια, βέβαια. Ακόμα πιο βαρύνουσα σημασίας, εγώ κρίνω άλλου τύπου γκάφες. Για παράδειγμα, εκείνο το οποίο είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Κυρανάκης, ότι η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία στο Αιγαίο προκαλεί την Τουρκία για να έχει αντιστοίχως η Τουρκία τη συμπεριφορά την οποία έχει. Έδωσε διευκρινήσεις. Εκείνο το οποίο είχε πει ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, υπουργός επικρατείας και δεξί χέρι του Σαμαρά, ότι πιο πολύ εμπιστεύεται, θεωρεί πιο αξιόπιστο τον Ερντογάν, το γνωστό Ερντογάν, από τον πρωθυπουργό τον οποίο εξέλεξαν οι Έλληνες. Για να μην πάω πιο πίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, την εποχή που υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια και μιλώ 2012-2013 και εδώ δεν υπήρχε η ΕΡΤ, η ανοιχτή ΕΡΤ. Εδώ υπήρχε κάτι, αν θυμάμαι καλά, που ονομαζόταν Δέλτα ΤΑΦ, κάτι το οποίο ονομαζόταν ΝΕΡΙΤ. Εκεί να δείτε κάτι γκάφες και κάτι κοτσάνες, όχι από τον Κατσίκη, που επειδή έρχεται και Πάσχα θέλουμε να τον σουβλίσουμε όλοι. Ναι, εντάξει. Από πρωθυπουργούς τότε. Ξέρετε κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάνουμε συμψηφισμούς όμως. Όχι, δεν κάνουμε συμψηφισμούς, αλλά επειδή είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός συντάκτης που παρακολουθείτε με πολύ στενή μάτια τα πράγματα, εγώ θα σας πω το εξής. 18 του 2013 πηγαίνει ο Σαμαρά στο Oval Office να δει τον Ομπάμα. Μπορεί να βάλει όποιος θέλει το βίντεο αυτή τη στιγμή να το δει. Στο 8ο λεπτό που είναι η προσφώνηση του Ομπάμα και η αντιφώνηση του Σαμαρά, αναφερόμενο στο Κυπριακό, Σαμαράς λέει για τις ιδέες που κομίζει ο Έλληνας πρόεδρος. Για τον Αναστασιάδη το είπε αυτό. Ο ένας και μοναδικός αναγνωρισμένος πρόεδρος της μίας και μοναδική αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς στο Oval Office τον χαρακτήρισε ο Έλληνας πρόεδρος. Κατά λάθος βέβαια, όχι σκόπιμα, αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που κάνουν οι Τούρκοι. Ο Έλληνας πρόεδρος και ο Τούρκος πρόεδρος της Κύπρου. Το Καζάν Καζάν. Στην Κωνσταντινούπολη. 4 Τρίτου του 2013. Που του λέει ο Ερντογάν του Σαμαρά Καζάν Καζάν. Συνειδιοκτησία και συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων στο Αιγαίο και ο Σαμαράς είπε, να κλείσουμε όμως, τα ελληνικά κοιτάσματα είναι ευρωπαϊκά κοιτάσματα. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Και δεν πέρασε και στη μετάφραση το Καζάν Καζάν. Και κλείνω. Δέκα δεκάτου του 2012. Ο πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Νταβούτογλου, του δίνει ένα κυκλαδίτικο καραβάκι σε μικρογραφία και του λέει, αυτό το καραβάκι είναι για το Αιγαίο μας, για να κυκλοφορεί ελεύθερο. Και λέει ο Νταβούτογλου, ναι, στο Αιγαίο μας να κυκλοφορεί ελεύθερο. Σε βαθμό να πνιγεί το βίντεο, να κοπεί από το YouTube και από το Google
και να αλλάξει και το δελτίο τύπο των, των δηλώσεων που είχε βγάλει επισήμως εκείνη τη μέρα η Βουλή των Ελλήνων. Αυτές, όλα αυτά δεν αναιρούν όμως. Αυτές δεν κάνω συμψηφισμούς, ναι, αλλά αυτές είναι γκάφες, είναι κοτσάνες, οι οποίες κουκουλώθηκαν, συγκαλύφθηκαν, όχι από έναν από τους 300, από πρωθυπουργούς Έλληνες και από προέδρους της Βουλής και από υπουργούς εξωτερικών. Θα απαντήσω. Όσο για το Πασόκ, Κώστα, συγγνώμη, ναι, Κώστα, γιατί, λόγω της ιδιότητας. Να το κλείσουμε όμως, κύριε Μοίρα, για να μοιράσουμε τον χρόνο. Και να πω και κάτι για το Πασόκ τώρα. Όχι, μην το πούμε και το κλείνω, Πασόκ. Για το Πασόκ. Επειδή ναι, υπάρχει και το Πασόκ. Δεν υπάρχει το Πασόκ. Λέει κίνημα αλλαγή, Πασόκ είναι. Κύριε Μοίρα, Πασόκ είναι. Κύριε Μοίρα, δεν υπάρχει όμως εκπρόσωπο του Πασόκ. Καταγγέλνει. Για να απαντήσει. Άλλες μέρες δεν υπάρχει τον Ανέλ. Ναι, και λέγουν οι λένε οι ΣΥΡΙΖΑ Ανέλ, οι νεκολαϊκιστές. Και δεν υπάρχει τον Ανέλ. Μιλάει το Πασόκ. Μιλάει το Πασόκ τι για ανταλλαγές μεταξύ εχμαλώτων ή κρατουμένων. Το Πασόκ το οποίο πακετάρισε τον Οτσαλάν. Πακετάρισε τον Οτσαλάν και τον παρέδωσε στην τουρκική ΜΙΤ. Το Πασόκ της συμφωνίας της Μαδρίτης. Του no ships, no troops, no flags. Φτάσαμε πολύ πίσω. Κύριε Παλωμενάκη. Τη συμφωνία στο Ελσίνκι, αυτό το Πασόκ καταγγέλει ποιον. Εγώ απλώς θέλω να βάλω απάντησή σας για τις διαφοροποιήσεις των βουλευτών σας. Μήπως αυτή η ανάγκη. Γιατί βλέπουμε μία ανάγκη να διαφοροποιούνται βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων σε διάφορα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι, από εθνικά μέχρι το θέμα των ταυτοτήτων και άλλα θέματα, δημιουργεί αυτές τις δηλώσεις τύπου Κατσίκη. Δηλαδή, υπάρχει μία ανάγκη από τους βουλευτές να διαχωρίσουν λίγο τη θέση τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα του καθενός, αλλά και του κόμματός μας εν συνόλο. Ο καθένας να βρει τις δικές του ισορροπίες, να προασπίσει τις ιδέες τις οποίες πρεσβεύει, ταυτόχρονα όμως να κινείται και σε ένα πνεύμα κανονικότητος και ομαλότητος σε σχέση με τη στήριξη της συγκυβέρνησης και τις καλές και σωστές σχέσεις με το συγκυβερνών κόμμα. Εσείς είστε υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Το έχει εκφράσει ο πρόεδρος μας ότι είμαστε κατά της χρήσης του όρου ή παραγόγου, συνδέοντας το αυτό άρρηκτα με τη χρήση που κάνει της ονομασίας το γειτονικό μας κράτος, προκειμένου να εγείρει, να συντηρεί επεκτατικές. Δεν έρχεται αυτή η λύση. Επεκτατικές λύσεις. Και πάμε στη Βουλή. Και η Νέα Δημοκρατία λέει. Υπάρχει ιστορική. Συγκεκριμένου λέει η Νέα Δημοκρατία, αφού δεν έχετε συνοχή, εμείς δεν ψηφίζουμε. Και πέφτει η κυβέρνηση. Θα ψηφίσετε σε αυτή. Υπάρχει ιστορική σημασία και ιστορική βαρύτητα πίσω από το θέμα της ονομασίας. Υπάρχει και το ρεαλιστικό θέμα που έχει να κάνει με τις επεκτατικές βλέψεις των Σκοπιανών έναντι της Ελλάδας σε μια περιοχή η οποία είναι και ευεπίφορη ιστορικά. Τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα όμως. Τώρα, πέρα από τις παρενέργειες που λέτε. Σε ό,τι αφορά τη στάση των ΑΝΕΛ, έχει εκφραστεί από τον κορυφαίο παράγοντα του κόμματός μας που είναι ο πρόεδρος, ότι η λύση η οποία θα περιέχει το Λίμα, Μακεδονία ή παράγωγο δεν θα την ψηφίσουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει πει ο πρόεδρος μας ότι η συμφωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα για αυτή τη συγκυβέρνηση, πατώντας σε δύο πυλώνες, δύο άξονες, έξοδο από τα μνημόνια, με την κοινωνία όρθια, έξοδο προς την ανάπτυξη και πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, αυτή η συμφωνία θα τιμηθεί μέχρι τέλους. Εξάλλου, σας θυμίζω και πριν. Μέχρι χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το θέμα. Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία ταλαντεύεται ανάμεσα στις παλινοδίες και τα λάθη που έχει ίδια κάνει. Στο Βουκουρέστι, το ίδιο κόμμα. Στο Βουκουρέστι, το ίδιο κόμμα και η ίδια κυβέρνηση, το ίδιο κόμμα, είχε δύο γραμμές. Είχε τη γραμμή Μολυβιάτη και τη γραμμή Μπακογιάννη. Στο Βουκουρέστι, η Νέα Δημοκρατία το 2008. Το θυμάστε, κύριε Σκρέκα. Το θυμάστε εσείς, το θυμάμαι και εγώ, που ήμουν αναπληρωτής γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Μπακογιάννη ήθελε ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ χωρίς καμία αλλαγή στο όνομα. Πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το ίδιο κόμμα, η ίδια κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.